Σύντομη επίσκεψη στη Βαρκελόνη πραγματοποίησε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι 20 μέρες μετά τη διεξαγωγή του άτυπου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Μιλώντας σε εκδήλωση του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος, υπογράμμισε ότι η ενότητα της Ισπανίας είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η προπαγάνδα των τοπικών αρχών κατέρευσε. Αν αυτό που ήθελε ο Αρτούρ Μας ήταν η δημιουργία έντασης, η διαίρεση της κοινωνίας και η παράκαμψη του νόμου, πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι πέτυχε τους στόχους του. Αν ήθελε να δείξει ότι η Καταλωνία είναι υπέρ της ανεξαρτησίας, απέτυχε. Στο άτυπο δημοψήφισμα της 9ης Νοεμβρίου συμμετείχε περίπου το 1 τρίτο των Καταλανών ψηφοφόρων. Η τοπική κυβέρνηση προχώρησε στη διενέργεια της συμβολικής ψηφοφορίας παρά την απαγόρευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο προηγουμένως είχε παγώσει τα σχέδια για διεξαγωγή επίσημου δημοψηφίσματος.